Καλή σας μέρα, Ιορδάνη Γιάνθη. Η θερμοκρασία έχει ανέβει σίγουρα εδώ στην περιοχή του Εύρου, στην περιοχή των Φερών. Ναι. Σίγουρα, όχι καιρικέ συνθήκε, ενώ η ένταση. Τι έγινε τώρα, Κώστα, μπορεί να μα πει τι έχει γίνει με αυτού. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί δόθηκαν εξηγήσει και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Βγήκε και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα με αυτού του Τούρκου που μπήκαν σε ελληνικό έδαφο. Τι έχει γίνει. Ναι, καταρχάς να πούμε, Ιορδάνη και Ανθή, ότι το διαψεύδουν τα στελέχη εδώ, τα τοπικά στελέχη, τα χαμηλόμαθα και η αστυνομική και η στρατιωτική, mm-hmm. ότι δεν υπάρχει αυτό που έγραψε και ξεκίνησε η αγγλική σκανδαλοθερική εφημερίδα, η Sun. Και μάλιστα παρουσίασε, ξεκίνησε ως δεδομένο μια περιοχή η οποία δεν ισχύει. Ότι έγιναν όλα όσα αναφέρω προς διαδραματικά. Για να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, η ΣΑΝ έχει γράψει ότι αν δείξουμε και το χάρτη, παιδιά, αυτό που έχει βγει, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα οικόπεδο εκεί 16 στρεμμάτων και έλεγε ότι έχουν στήσει και σκηνές, έχουν βάλει και παρατηρητήριο και είναι σε ελληνικό έδαφος κτλ. Αυτό ακριβώς. Δεν ισχύει. Αυτή όμως... η περιοχή, Ορδάνη, καταρχάς να πούμε, είναι σαν πέταλο, αν δούμε το χάρτη, ναι. η οποία είναι 250 στρέμματα. Mm-hmm. Είναι το γνωστό στους ντόπιους κτήμα Μιχαηλίδη, το οποίο καλλιεργείται κανονικά από αγρότες της περιοχής των Φερών. Mm-hmm. Τους διευκολύνει μάλιστα και ο στρατός με διάφορες σχεδίες να περάσουν μηχανήματα, τρακτέρ και όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα. Το σημείο το επίμαχο είναι λίγο πιο κάτω προς τα βόρεια, ανεβαίνοντας προς το Σουφλί και το Δημότυχο. Είναι 16 στρέμματα μια περιοχή, η οποία είναι από τον ποταμό Ευρώ, από την ελληνική πλευρά, από την όχθη την ελληνική και μέσα αυτή. Ναι. Δηλαδή έχουν κάποιο μέρος οι Τούρκοι και μετά είναι τα σύνορα, η παλιά κήτη του ποταμού που εξακολουθούν ναι. από το, παρά την ευθυγράμμιση στον ποταμό του 1955 επί συγχωρεμένου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Υπουργού Δημοσίων Έργων και με εντερές από την Τουρκία, να ισχύει η παλιά κήτη, το σύνορο της Ελλάδος με την Τουρκία, η παλιά κήτη. Ευθυγραμμίστηκε ο ποταμός και έτσι τώρα, και έγινε εχθές, όταν... Όλοι λέγανε, Κώστα, όσο το ναι. ψάχναμε αυτό το θέμα, ότι mm-hmm. αυτό το περιστατικό που μπήκανε Τούρκοι, εν πάση περιπτώσει υπάλληλοι εκεί της γεωγραφικής υπηρεσίας ή οτιδήποτε, μπήκαν σε ένα σημείο που ήταν και παλιότερα έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις ναι. Τούρκων στρατιωτικών. Σωστά το αναφέρεις, Ιορδάνη, το Σεπτέμβριο του 2018, στις 18 Σεπτεμβρίου, ένα ακριβώς μήνα μετά την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τους Τούρκους, ναι. του Κούκλατζη και του Μητρετώδη, τους οποίους είχαν 6 μήνες στις φυλακές της Αδριανούπολης, εκεί στο σημείο δύο Τούρκοι στρατιωτικοί, οπλισμένοι, πια συνελήφθησαν από τους Έλληνες στρατιώτες να έχουν μπει μέσα στο ελληνικό έδαφος. Ναι. Τότε επικράτησε, όπως θυμάσαι, ένταση, αλλά η ελληνική πλευρά με εντολή του. Εντάξει, το τότε ήταν στο ίδιο σημείο. Τώρα τι έγινε. Τώρα τι δεν έχουμε καταλάβει. Τώρα... Αυτοί τελικά μπήκανε, το ήξερε η ελληνική πλευρά. Πώς μπήκανε αυτοί οι Τούρκοι εκεί πέρα, γιατί το ότι μπήκανε. Γιατί είναι δεδομένο, έτσι. Από το ότι έτσι. Έγινε κατάληψη σε ελληνικό έδαφος, τώρα έχουμε πει, έχει γίνει, πώς να σου πω, καταπάτηση ελληνικού εδάφους. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει ούτε κατάληψη, ούτε παραμονή εκεί, ούτε σκηνές πολύ περισσότερο και εγκατάσταση ναι. Τούρκων. Έγινε η πρώτη ένταση, έγινε πριν λίγες μέρες, όπως αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στις 13 του Μαΐ, όταν πήγαν το ελληνικό συνεργείο να ναι. μετρήσει εκεί η τοπογραφική υπηρεσία, όπως λες, και το μηχανικό, και ξεκίνησε ένα αποψήλωση της περιοχής, επειδή εκεί ήταν παρατημένο το μέρος Ιορδάνη, σε αντίθεση με το μέρος που δείξατε πιο πάνω, το μεγάλο, δεν καλλιεργούνταν. Και αναπτύχθηκε μεγάλη βλάστηση. Εκεί λοιπόν συχνάζουν και διακινητές μεταναστών, από εκεί εύκολα τους περνούν απέναντι. Είναι ένα σημείο. Και θέλουμε εμείς να κάνουμε ένα σειρματόπλεγμα εκεί. Να κάνουμε σειρματόπλεγμα και να ελέγχουμε την κατάσταση και να καθαρίσει το μέρος Ιορδάνη, όπως λέμε, δεν έχει καλύτερη. Πήγε λοιπόν το ελληνικό συνεργείο σε ελληνικό έδαφος για να μετρήσει, για να κάνει το σειρματόπλεγμα. Από εκεί πέρα τι έγινε. Οι Τούρκοι λοιπόν, βλέποντας μπουλντόζες και όλα αυτά, έφεραν στρατοχωροφυλακή αρχικά και κάποιους στρατιώτες στη συνέχεια, θέλοντας να αμφισβητήσουν την προσπάθεια της Ελλάδας να δημιουργήσει όλο αυτό, να ανοίξει το χώρο, να κόψει τα δέντρα, ναι. να ισοπεδώσει όλο το χώρο για να έχει και καλύτερη θέα. Μάλιστα. Και ο στρατός, να το πούμε αυτό, έτσι, για Μάλιστα. την προκάλυψη. Εκεί έγινε η ένταση, αλλά δεν μπήκαν υπήρξε ούτε μέσα, εγκατάσταση. Μπήκαν αυτοί σε ελληνικό έδαφος για να δούνε τι κάνουμε. Ναι, μπήκαν στην οριογραμμή οι Ιορδάνοι. Μάλιστα. Και τώρα παραμένουν εκεί. Αλλά παραμένουν στο τουρκικό έδαφος, όχι μέσα στο ελληνικό έδαφος. Απλά πιστεύω ότι καθυστέρησαν λίγο και τα δύο υπουργεία να δώσουν πώς ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κατάληψη ούτε εισβολή στο ελληνικό έδαφος. Και να σου πω μάλιστα χαρακτηριστικά ότι χθες το βράδυ έκανε μια
παρέμβαση ο πρόεδρος των σύνοροφυλάκων, ο Παναγιώτης ο Χαρέλας, που υπηρετεί στο Νευρός αποσπασμένος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο και οι συνάδελφοί μου και οι στρατιώτες να επιτρέψουν κάτι καλά, τέτοιο. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, αλλά το πιο σημαντικό είναι εάν αυτή δόθηκε άδεια για να περάσουν έστω για λίγα λεπτά της ώρας μέσα, να δούνε τι γίνεται και να ελέγξουν. Απλά για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, Κώστα, έτσι μια σαφή απάντηση, αν το ξέρεις βέβαια. Τελικά αυτοί οι Τούρκοι μπήκανε έστω και για λίγο σε ελληνικό έδαφος, πάτησαν έστω και για λίγο σε ελληνικό έδαφος. Ναι, όταν έγινε η διχογνωμία μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι μιλάμε για 1-2 μέτρα να μπει κάποιος όπως μπαίνουν και οι δικοί μας. Ναι. Και γίνεται συχνά αυτό, δηλαδή μπορεί να μην έχει βγει στην επικαιρότητα, αλλά συχνά εκείνη, επειδή είναι περίεργο όπως σας είπα, όπως και οι Τούρκοι για παράδειγμα την ελληνική πλευρά του ποταμού από την όχθη και μέσα, πιο κάτω έχουν μια τεράστια έκταση, 300 τόσα στρέμματα στη θέση Μαυραγκάθου, την οποία καλλιεργούν. Μπαίνουν κανονικά οι Τούρκοι, την έχουν ιδιώτες και καλλιεργούν. Γιατί είναι η περιβόητη παλιά κοίτα. Αυτή είναι το σύνορο. Οι Τούρκοι λοιπόν τώρα λένε ότι δεν ισχύουν τα σύνορα της παλιάς κοίτης, αλλά λόγω της Google, οι χάρτες και όλα αυτά δεν ισχύουν. Προσπαθούν αυτά να τον γκριζάρουν και αυτό δηλαδή ουσιαστικά. Ακριβώς. Προσπαθούν να τον γκριζάρουν. Το κάνουν γιατί είναι και αυτή η ένταση. Ναι, είναι και αυτή η ασυνονοησία που ήταν μεταξύ των δύο Υπουργείων εδώ στην Αθήνα και φούντωσε το θέμα.